Καλησπέρα σας. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι το σημαντήριο του Θεού. Δημήτρη, τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε και ξεκίνησες τούτη την παράσταση? Αυτό ακριβώς που σου είπα, ότι στην ουσία αυτό που κάνει η καλλιτεχνική δημιουργία, στην ουσία αφηγείται το κοσμογονικό παραμύθι του κόσμου. Υπάρχουν πολλά κοσμογονικά παραμύθια. Πέρυσι με τις ίδιες ομάδες πάλι κάναμε την παράσταση «Θεοί και δαίμονες» στην Κύο Ψαραντώνης, που στην ουσία αναφερθήκαμε στις κοσμογονίες πολλών λαών και στηριχτήκαμε στη διάκριση μεταξύ κυκλικού και γραμμικού χρόνου, της αντίληψης του κυκλικού και του γραμμικού χρόνου. Σε αυτή την παράσταση είπαμε το κοσμογονικό παραμύθι του κόσμου που είναι εν εξελίξει αυτή τη στιγμή, που είναι σπουδαίο, όλα τα κοσμογονικά παραμύθια σπουδαία. Ο λόγος είναι, ο βαθύτερος λόγος είναι ότι μάλλον προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη το σύμπαν. Ο βαθύτερος λόγος είναι επίσης ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι έμποροι, είναι τελετάρχες, δεν είναι διασκεδαστές. Είναι δηλαδή άνθρωποι όπως στην αρχαία Ελλάδα που δεν υπήρχε ποτέ ισχυρό ιερατείο, την κοσμογονία την αφηγούνταν οι καλλιτέχνες, οι ποιητές, την κοσμογονία του κόσμου. Αυτό είναι ο μύχιος ρόλος της τέχνης, είναι να αφηγηθεί στο κοσμογονικό παραμύθι με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει το οραματικό μέλλον. Έτσι, γιατί μην ξεχνούμε ότι η μνήμη δεν είναι αναπαραγωγική, είναι ανακατασκευαστική. Αυτό που λέμε κιόλας, ότι υπάρχει πάντοτε ένα κατεστημένο σκέψης, το οποίο τον γκρεμίζεις. Ακριβώς. Στη θέση του κατευθείαν στείνεις κάτι άλλο. Και ορμόμενο από αυτό που έχει πει και ο Τζον Κέιτζ, ότι τελικά τα πράγματα ποτέ δεν είναι όμοια, ότι στο ίδιο σημείο, αν σταθείς την ίδια στιγμή, σε ένα ποταμό, την ίδια μέρα. Δεν μπορείς να περάσεις ένα ποτάμι δύο φορές. Το έχει πάρει από τον Ηράκλειτο και έκανε μια αναφορά πάνω στη μουσική του, βέβαια, που λέει ότι ποτέ τα πράγματα δεν είναι ίδια, ανακατασκευάζονται μέσα από μνήμες, αλλά τελικά, εδώ τώρα ως μουσική μπορούμε να μιλήσουμε επίσης, υπάρχει ένα σημείο που ακόμα και ο ήχος πρέπει να τον εκλάβεις πριν η συλλογιστική σου, η ερμηνευτική σου, η οποιαδήποτε μνήμη σου ουσιαστικά, η οποιαδήποτε προσωπική σου αναφορά τον ερμηνεύσει. Όταν λοιπόν ο μουσικός, γιατί τώρα μιλούμε και με την ιδιότητα ως μουσικού, μπει στον χώρο όπου παράγει ήχο και μπορεί να συνδεθεί με αυτόν τον ήχο, προτού η ίδια του μνήμη, την οποία ανέφερες, τον ερμηνεύσει. Ακριβώς. Υπάρχει ένας τέτοιος χώρος πρωτογενής και αρχαίγονος. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί η ερμηνεία είναι δευτερογενής διαδικασία. Η πρωτογενής είναι η παραλαβή του μηνύματος. Και ξέρετε, ο άνθρωπος πριν τον ερμηνεύσει, όταν λέμε ερμηνεία, σημαίνει η τελειωτική τακτοποίηση σε εκφραστικά σχήματα τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν. Έχει και αρχαίγωνα αισθητήρια ερμηνείας των πραγμάτων που συχνά δεν μπορούν να διαταχτούν σε λογικές φόρμες επικοινωνίας. Αυτό κάνει ο ήχος. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στις γραφές, δηλαδή, ότι ο Θεός εμφανίζει σαν ήχος. Εγώ είμαι, τούτο ζεστή ο Υιός μου, αγαπητός ο Ευδότης, ας πούμε, δηλαδή εμφανίζεται ποτέ σαν εικόνα. Έτσι. Είναι αρχαίγονη αίσθηση, τελείως αρχαίγονη αίσθηση. Υπάρχει, Δημήτρη, αυτό που λέμε τελικά, τι είπαμε, σαν λόγο. Προηγουμένως, υπάρχει ο προσωπικός ήχος του καθενός, εκεί είναι η ιδιοσυχνότητα του καθενός μας, η νότα του, ας πούμε, υπάρχει, που ακριβώς μπορείς τελικά να την προσεγγίσεις και να συνδεθείς με ένα πυρήνα. Υπάρχει, αυτό να μην είναι, να είναι μια νότα σε ένα υπερχώρο από αυτό που λέμε εμείς νότα. Δηλαδή αυτή η νότα να έχει και γεύση, να έχει και όσφρηση, να έχει και όραση, να έχει και ένα εκατομμύριο άλλα πράγματα που εμείς μπορεί να μας είναι αντιληπτά. Αλλά το έχει πει και ο Αϊνστάιν πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσα, λέει, να ερμηνεύσω μια συμφωνία του Μπετόβεν, να την αναλύσω σαν μεταβολή της κυματικής πίεσης. Αλλά αυτό δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα. Όσο δηλαδή σημαντικό είναι κανείς να σκέφτεται, τόσο σημαντικό είναι και να μην σκέφτεται. Ναι,
σωστά, σωστά βέβαια. Και τι μεγάλη βέβαια θεραπεία να καταφέρεις κάποια στιγμή να κλείσεις το σύστημα το οποίο σκέφτεται και να μπεις μόνο μέσα στο, ας το πούμε και στο αισθάνεστε ή στη ροή των πραγμάτων. Ναι. Δημήτρη, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς, αλλά πριν κλείσουμε, και επειδή μιλούμε για νόμους και επειδή μιλούμε για θεωρίες οι οποίες είναι συναρπαστικές και πραγματικά βοηθούν τον άνθρωπο να τακτοποιήσει ίσως κάπου τα δεδομένα του. Υπάρχει βέβαια αυτό που και χθες το έθεσα μετά την παράσταση σε σένα. Υπάρχει ο νόμος της αγάπης που λέει και ο Παύλος ότι η αγάπη δεν μη έχουν, δεν γίνεται κάτι. Να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το νόμο, για να γυρίσουμε και στο σωματίδιο του Θεού να κάνουμε ένα κύκλο στη συζήτησή μας. Να μιλήσουμε για το νόμο το συγκολητικό, αυτό που θα λέγαμε ίσως κάποιοι θα τον ορίζαμε ως αγάπη και που τελικά ενώνει τα πράγματα πέρα από τη φυσική και σε μια μεταφυσική. Ναι, αν τερμηνεύσουμε τη λέξη αγάπη ως άγω προς το παν, πηγαίνω προς το όλον, στην ουσία αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Στην ουσία μπορούμε να είμαστε ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Αρχή να ερμηνεύουμε για να μην παρερμηνεύουμε, να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, να αποδεχόμαστε και να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, να δρούμε χωρίς να αντιδρούμε, να η επιτυχία της ευρυθμίας που είναι η σκέψη και η μη σκέψη, η δράση και η μη δράση, η εμφάνιση και η εξαφάνιση, όλα αυτά συνδεθούν σε ένα οικουμενικό κυματισμό. Αυτό ίσως, ας πούμε, να ορίζαμε αγάπη. Αυτό που ίσως που Χαλίλ Τζιμπράν έλεγε ότι θα ήθελα, λέει, να όλοι οι άνθρωποι να βρεθούμε την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο όλοι μαζί. Από την ουτοπία μας εξαρτάται η πράξη μας. Ο Γκέτε είχε πει ότι επιδιώκοντας την ουτοπία, το ανέφικτο, ο καλλιτέχνης, ότι επιτυχάνει το μέγιστο του εφικτού. Και νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος που θα γεννηθεί από τις αντινομίες της σημερινής κοινωνικής δέσμησης θα είναι ο άνθρωπος επιστήμονας, δημιουργός, καλλιτέχνης, διανοητής και χειρόνακτας ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε θερμά, Δημήτρη, ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Παραστάσεις υπέροχες, συναρπαστικές και ευχόμαστε στον κόσμο φυσικά πάντοτε να παρακολουθεί ό,τι τον εμπνέει και το γοητεύει. Και έχουμε ό,τι κερδίζουμε. Όποιο γοητεύομαι είναι η ιερή μας υποχρέωση να πάμε προς αυτό, ό,τι μας γοητεύει, γιατί είναι ο μόνος δρόμος για την αλλαγή μας. Έτσι. Ό,τι μας γοητεύει μας φοβίζει κιόλας. Και φόβος βέβαια είναι μια επίσης φοβερή συζήτηση που ελπίζω να την κάνουμε κάποια στιγμή. Για το Star Classic Radio, ο Δημήτρης Αποστολάκης, είμαι η Νατάσα Μάρια Μουμιζίδου. Ευχαριστούμε φίλοι θεατές που αντέξατε την κουβέντα. Και ευχόμαστε τα καλύτερα, φως και χαρά. Καλημέρα.